Τα ε, το, μεγάλο, το μεγάλο που απασχολούν τις ΔΕΙΑ γενικά στην Ελλάδα είναι το ένα υποστελέχος και το δεύτερο είναι το ενεργειακό κόστος. Ε, έχουν γίνει τόσο δυσβάστακτο το ενεργειακό κόστος, έχουν γίνει τόσο δυσβάστακτο, τόσο δεν μπορούμε πλέον να λειτουργήσουμε. Αρχικά να σας αναφέρω ότι περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ ήρθε ο λογαριασμό στη ΔΕΙΑ Ιρακλείου το μήνα Νοέμβριο. Οι η μόνη λύση αυτή τη στιγμή που είναι δεδομένο είναι αν πάρουμε άδειε για ΑΠΕ. Έτσι θα μπορέσουμε να μειώσουμε τον ενεργειακό κόστο. Φυσικά υπάρχουν το θέμα τη χρηματοδότηση, πώ θα γίνει, έχουν γίνει οι ενεργειακέ κοινότητε. Αλλά η χρηματοδότηση είναι ένα σοβαρό πρόβλημα. Εμεί καταφέραμε και εξασφαλίσαμε ένα εκατομμύριο ευρώ για ένα μεγαβάτ σαν πρώτη φάση για να μπορέσουμε να βάλουμε φωτοβολταϊκά στις δεξαμενές και στις στέγες αυτό που μπορούμε μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης το οποίο αυτό έχει προορισμό το 2023 είναι μέσα στο 2023 και υπάρχουν και Στενή περιορισμή στην υλοποίησή του, διότι θα πρέπει μέχρι το Μάη να γίνει, η, δημοπράτηση του έργου και μέχρι 31 Δεκάτου να έχει γίνει η συμβαποποίηση του έργου. Εμεί κάναμε την αίτηση στη ΔΕΔΕ, γιατί πρέπει να δοθούν οι άδειε από τη ΔΕΔΕ, αλλά δυστυχώ εκεί πέρα είδαμε ότι οι Σαν ΔΕΙΑ, γενικά Σαν Δήμο, δεν έχουν καμία προτεραιότητα. Μπήκαμε στη σε σειρά αναμονή ε, πίσω από όλου του ιδιώτε που έχουν κάνει αιτήσει. Περίπου πρέπει να, νομίζω 64 ΜΒ πρέπει να δοθούν άδειε για να πάρουμε μια σειρά. Καταλαβαίνετε αυτό ότι δεν είναι εφικτό. Σε καμία περίπτωση να γίνει. Θα κάνει 2-3-4 χρόνια να γίνει. Ουσιαστικά δηλαδή ε, το 1 εκατομμύριο αυτό που το οποίο εξασφαλίζει σαν χρηματοδότηση θα χαθεί. Είναι αναγκαίο πλέον να δοθούν άδειε για του Δήμου. Θέλουμε κάπω αυτό όπω είναι η ΔΕΙΑ και διάφορα άλλα πρόσωπα που χρειάζονται, που έχουν θέμα κατανάλωσης κατανάλωση μεγάλη ενέργεια, να μπορέσει να δοθούν άδειε ε, χωρί σειρά προτεραιότητα, περίπου ένα ποσοστό 10% λόγω. Α πούμε, αν η Κρήτη θέλει 100 ΜΒ, αν τα 10 ΜΒ αφορά του Δήμου, ούτω ώστε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε και να σώσουμε τι ΔΕΙΑ, οι βρίσκονται στο χείλο τη καταστροφή με το τεράστιο ενεργειακό κόστο που υπάρχει.